αυτό που ενδιαφέρει είναι να μας πει τον βαθμό ετοιμότητάς του και αν πιστεύω ότι προλαβαίνει να βοηθήσει έστω και για ένα ημίχρονο με τον Άγιαξ, αν το κρίνει ο προπονητής σου. Πιστεύω πως ναι. Σήμερα ήμασταν όλοι λίγο κουρασμένοι, ήταν μια δύσκολη προετοιμασία. Είχαμε λίγο και το μυαλό μας στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, από ψέματα. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω σίγουρα, αν μου ζητηθεί. Πρώτη εμπειρία από την Πρωτοσύλλα, σε αυτό το μόνο σπίτι που είχε από τον Ανατόλια. Όπως είπα και πριν, είμαστε λίγο κουρασμένοι από τα παιχνίδια. Εμένα μου αρέσει το γήπεδο, είναι πάρα πολύ ωραίο και τα πολιτεία μέσα είναι όλα υπέροχα. Απλά αυτό, είμαστε λίγο προσιλωμένοι στους επόμενους στόχους μας και ελπίζω να κάνουμε τον κόσμο πολύ χαρούμενο στο μέλλον. Κάτσε τις δικές του επαφές με τον Ολλανδία, ζωή και η στράτη, τι ακούει από τους ίδιους και από το περιβάλλον και γενικότερα, το γεγονός ότι πάω πριν σε τη Καθώς η προϊστορία μου στην Ολλανδία είναι με τη Feyenoord, όλοι οι φίλοι μου και η οικογένειά μου μας εύχονται πολύ καλή επιτυχία, καθώς υπάρχει μεγάλη εχθρά ανάμεσα στη Feyenoord και τον Άγιαξ. Στηρίζουν τον ΠΑΟΚ, έχουμε λίγο παραπάνω οπαδούς στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή και μας εύχονται την καλύτερη τύχη στα παιχνίδια με τον Άγιαξ.